Είναι η πρώτη σας χρονιά σαν προπονητής πρώτης ομάδας, μεγάλης ομάδας. Πώς αισθάνεστε σε αυτό το ρόλο, πώς έχει γίνει, έχετε συνηθίσει σε αυτό το ρόλο και ποια είναι η διαφορά από το να παίρνετε, να έχετε την ομάδα των under 20 και τώρα να βρίσκεστε στους μεγάλους? Έχω συνηθίσει, είναι με 7 μήνες σχεδόν προπονητής της πρώτης ομάδας. Βέβαια, προηγούμενα 2,5 χρόνια πριν ανέλαβα την πρώτη ομάδα ήμουνα στις ακαδημίες, στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Μπορώ να πω ότι προσαρμόστηκα πολύ γρήγορα και με την δεύτερη ομάδα προσπάθησα να δουλέψω επαγγελματικά όσο γίνεται και να τους προετοιμάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται για τη μεγάλη ομάδα. Είχαμε και εκεί επαγγελματική δουλειά και βέβαια λόγω που τελείωσα και την καριέρα μου εδώ σε αυτή την ομάδα δεν είχα κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες να προσαρμοστώ στα δεδομένα του ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ το γνωρίζεστε, είσαστε πολλά χρόνια εδώ πέρα, ξέρετε το σύλλογο, ξέρετε τους οπαδούς, ξέρετε τις πιέσεις που υπάρχουν γύρω από αυτό το σύλλογο και πόσα αυτή η γνώση που να ξέρετε τόσο καλά το σύλλογο σας έχει βοηθήσει στο ρόλο σας σαν προπονητής. Με βοήθησε πολύ. Με βοήθησε λόγω γιατί, όπως είπατε κι εσείς, γνωρίζεις τα αποδυτήρια, γνωρίζεις κόσμο του ΠΑΟΚ, ξέρεις τις απαιτήσεις τους και βέβαια δεν είναι να έρχεσαι από κάπου αλλού και να πρέπει να μαθαίνεις όλα αυτά. Αυτό είναι κάτι που με έχει βοηθήσει. Σίγουρα γνωρίζω και οι ευθύνες που υπάρχουν στη θέση που είμαι και αυτό βέβαια προσπαθώ να περάσω και στους συνεργάτες μου, βέβαια και στους καινούριους παίκτες που έχουν έρθει φέτος. Έχουμε αποκτήσει πολλά καινούρια παιδιά, έχουμε 10-11 παίκτες που ήρθαν από το Ιούνιο μήνα. Βέβαια και αυτοί σιγά σιγά προσαρμόζονται και σιγά σιγά καταλάβουν σε τι ομάδα είναι και ότι οι απαιτήσεις από αυτή την ομάδα είναι μεγάλες. Μίλησε μας λίγο για το στυλ σας σαν προπονητή, πώς σας αρέσει να παίζουν οι ομάδες σας και αν έχετε κάποιο ίνταλμα, κάποιον προπονητή του οποίου θαυμάζετε τη δουλειά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και θα θέλατε, παίρνετε πράγματα από εκεί. Κοιτάξτε, η ομάδα κάθε φορά όταν μπαίνει στο αγωνιστικό χώρο η φιλοσοφία μου είναι να προσπαθήσουμε να κερδίζουμε το παιχνίδι. Τώρα βέβαια το τρόπο πώς παίζουμε, λόγω που βρισκόμαστε σε μια μεγάλη ομάδα, προσπαθούμε να είμαστε αυτοί που τα έχουν το πρώτο λόγο. Τα έχουν και κατοχή, τα παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο. Βέβαια, πολλές φορές δεν εξαρτάται μόνο από εσένα, εξαρτάται και από τον αντίπολο, ιδιαίτερα όταν παίζεις ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πρέπει να προσαρμοστείς και πρέπει να καταλάβεις τον αντίπολο και να αναλάβεις δυνάμεις που έχεις εσύ. Να μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός, να μπορείς να κάποιες φορές χρειάζεται και κάποιες αλλαγές και στο σύστημα και στο τρόπο του παιχνιδιού. Η φιλοσοφία μου είναι αυτή ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, σε περισσότερα παιχνίδια κάνουμε αυτό και είμαστε αυτοί όποιοι ελέγχουμε και την κατοχή και όποιοι προσπαθούμε να κάνουμε υψηλή πίεση στη πλευρά του αντίπαλου, να προσπαθήσουμε να είμαστε αυτοί που έχουν πρώτο λόγο στο αγωνιστικό χώρο. Μιλήστε μας λίγο για τα παιχνίδια στην Τούμπα. Πώς είναι να είναι κανένας προπονητής μέσα σε αυτό το γήπεδο, με αυτή την ατμόσφαιρα κτλ. Πώς νιώθετε? Κοιτάξτε, η Τούμπα είναι ιδιαίτερη. Εγώ την θυμάμαι και σαν παίχτης και ήμουνα και αντίπαλος στην αρχή, μετά ήμουνα παίχτης της ομάδας και τώρα είμαι προπονητής της ομάδας και γνωρίζω ότι για κάθε παίχτη ο οποίος έρχεται να παίξει κόντρα στο ΠΑΟΚ, στη Τούμπα, είναι δύσκολο γιατί οι φίλοι του ΠΑΟΚ στηρίζουν την ομάδα κάθε παιχνίδι. Σε περισσότερα παιχνίδια η Τούμπα είναι γεμάτη. Παίχτες του ΠΑΟΚ βέβαια πάντα έχουν αυτό που λέμε αέρα στη πλάτη που προσπαθεί να τους μπρόξει και να
είναι πάντα 12ος παίκτης και να προσπαθήσει να τους δώσει βοήθεια όσο γίνεται, να πετύχει τους στόχους. Αλλά πολλές φορές μπορεί να είναι και δύσκολη λόγω καινούριοι παίκτες όποιοι έρχονται, όποιοι θέλουν να προσαρμοστούν, όποιοι πολλές φορές μπορεί να βρίσκονται και στις κακές μέρες της, να μην έχουν τόσο καλή ψυχολογία. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν απαιτήσεις, βέβαια, και όταν είσαι σε μια μεγάλη ομάδα αυτό είναι φυσιολογικό. Και οι παίκτες και οι προπονητές και όλοι όποιοι βρισκόμασταν εδώ πρέπει να καταλάβουμε αυτό όσο πιο γρήγορα γίνεται, να μπορούμε να δώσουμε και απαντήσεις σε αυτές που περιμένει ο κόσμος από εμάς. Μιλήστε μας λίγο για τον Στέφανο Αθανασιάδη. Πόσο εκπροσωπεί τις αξίες αυτού του συλλόγου και πόσο σημαντικός είναι στα αποδυτήρια? Είναι ο παίκτης, είναι ο αρχηγός της ομάδας, ο οποίος βρίσκεται εδώ πολλά χρόνια. Γνωρίζει πολύ καλά και τα αποδυτήρια και την ομάδα και αυτό που θέλει η ομάδα να κάνει. Ένας παίκτης ο οποίος έχει ξεκινήσει στις ακαδημίες του ΣΠΑΟ και έχει βγει σαν ένα από τα καλύτερα προϊόν τελευταία δεκαετία από την ακαδημίες τους. Και βέβαια όπως και κάθε παίκτης ο οποίος εκπροσωπεί αυτή την ομάδα προσπαθεί να κάνει και δίνει μάχη να μπορεί να είναι και παράδειγμα για τους άλλους, προσπαθεί να κρατήσει και τα αποδυτήρια, όχι μόνο βέβαια και με τους άλλους παίκτες, αλλά λόγω, όπως είπα, που είναι αρχηγός και που είναι περισσότερα χρόνια από τους όλους εδώ, οι ευθύνες του είναι μεγαλύτερες, που είναι και λογικό. Αντιλαμβάνεται και ο ίδιος αυτό και κάνει βέβαια με όλους μας μεγάλη προσπάθεια, ιδιαίτερα για τους καινούριους παίκτες όπως έχουμε αποκτήσει φέτος, να προσπαθήσουμε να τους εξηγήσουμε και να τους βάλουμε στους στόχους που έχουμε φέτος. Mm-hmm. Πόσο σημαντικό είναι και για το σύλλογο να είναι αρχηγός του ένα παιδί το οποίο ήταν στις ακαδημίες, ήταν ball boy, ουσιαστικά έχει μεγαλώσει μέσα στη Τούμπα? Mm. Αυτό έχει μια ιστορία και αυτό είναι κάτι σ' άποψή μου για κάθε ομάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο πολύ σημαντικό, όταν έχεις τον έναν παίχτη ο οποίος έχει βγει από την ακαδημία και ο οποίος έχει γίνει leader της ομάδας. Τελευταία χρόνια είναι και πρώτος scorer ο ίδιος. Σίγουρα είναι κάτι καλό, γιατί φαίνεται ότι και στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ γίνεται καλή δουλειά. Είναι ο ένας, υπάρχουν και οι άλλοι που έχουν βγει και οποίοι είναι στην πρώτη ομάδα και κάποιοι που έρχονται σιγά σιγά. Είναι παράδειγμα για όλα τα παιδιά όποια βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις ακαδημίες να έχουν κίνητρο, να πιστεύουν στις προσπάθειες όπως κάνουν, ότι μπορούν και ήδη να φτάσουν αύριο μετάβριο σε τόσο ψηλό επίπεδο και να είναι αυτοί που το είναι οι leader κάποια στιγμή και στη μεγάλη ομάδα. Μιλήστε μας και για την δική σας τη σχέση με τον Αθανασιάδη, γιατί πριν να γίνετε προπονητής και παίκτης, ήσασταν και συμπαίκτες. Ποιες είναι οι δικές σας αναμνήσεις και πώς έχει εξελιχθεί η σχέση σας τώρα? Ναι, ήμασταν συμπαίκτες. Εγώ τελευταία μου χρόνια, όταν έπαιξε αυτός, ήταν ο παίκτης ο οποίος έχει ανέβει από τις ακαδημίες τελευταία δύο χρόνια. Παίξαμε μαζί. Βέβαια, πάντα υπήρχε, γιατί εγώ ήμουν τότε ένας από τους παλιούς παίκτες. Αυτός ήταν μικρός, ο οποίος ερχόταν από τις ακαδημίες. Πάντα υπήρχε respect, πάντα υπήρχε σεβασμό. Βέβαια, όπως υπάρχει και σήμερα. Κοιτάξτε, δεν έχουμε αυτό που είπε, υπάρχει σεβασμό. Μπορεί να ήμασταν συμπαίκτες πριν κάποια χρόνια, όχι μόνο με τον ίδιο και με κάποιους άλλους. Αλλά βέβαια τώρα η δουλειά μου είναι τελείως διαφορετική και ήδη καταλαβαίνουν αυτό και οι στόχοι μας είναι ήδη. Βέβαια, αυτοί ακόμα φοράνε τα ποδοσφαιρικά παπούτσια, εγώ τώρα είμαι από την άλλη πλευρά. Κάνω μια πιο δύσκολη δουλειά, κάτι σ' άποψή μου, από αυτή που έκανα πριν και αυτές οι ισορροπίες που κρατάμε και που προσπαθήσουμε να τους έχουμε, πιστεύω ότι μέχρι τώρα πάνε καλά. Μιλήστε μας λίγο για τον ΠΑΟΚ σας σύλλογο. Τι είναι αυτό που τον κάνει ξεχωριστό και ποια είναι η σημασία του και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και για την πόλη της Θεσσαλονίκης?
Όσο αφορά τις Βόρειες Ελλάδες, πάω και είναι η πρώτη ομάδα. Πάω και είναι η ομάδα που έχει τεράστιο μερίδιο του κόσμου, όποιο το στηρίζει. Θεσσαλονίκη είναι η πόλη που υπάρχουν και άλλες ομάδες, αλλά πιστεύω ότι πάω και είναι η πιο δημοσία ομάδα, με περισσότερους φίλατλους. Όπως είπα και πριν λίγο, έρχονται σε κάθε παιχνίδι, μας στηρίζουν, ταξιδεύουν και όταν παίζουμε εκτός έδρας. Σίγουρα εδώ στη Θεσσαλονίκη δημόσια πρόσωπα είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, πιο δημόσια πρόσωπα στην πόλη. Και αυτό είναι κάτι που κάποιες φορές για τους ίδιους αυτούς είναι ωραίο, κάποιες φορές όταν δεν υπάρχουν καλά αποτελέσματα δεν είναι τόσο ωραίο, γιατί όπως είπα, υπάρχουν απαιτήσεις, η ομάδα και ο κόσμος θέλουν νίκες να υπάρχουν συνεχόμενες και έχω περάσει αυτό, γνωρίζω πώς είναι και όταν υπάρχουν αποτελέσματα καλά, είναι ωραίο να είσαι ο παίκτης του ΠΑΟΚ και να ζεις στη Θεσσαλονίκη. Να μιλήσουμε λίγο για το φετινό Europa League. Είμαστε μία μέρα μετά την ήττα από την Καραμπάχ μέσα στη Τούμπα. Πώς πήγε αυτό το μάτς, πώς εξελίχθηκε και πού στράβωσε στα ίδια? Δεν τελείωσε καλά εμάς. Χάσαμε το παιχνίδι. Μείναμε πίσω. Υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια, αλλά αυτό το παιχνίδι χτεσινό σίγουρα ότι όλοι έχουμε ακόμα μία πίκρα λόγω που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Δεν αντιδράσαμε καλά, ιδιαίτερα μετά από το πρώτο παιχνίδι που χάσαμε εκεί. Χθες ο στόχος μας ήταν μόνο να καταφέρουμε να κάνουμε νίκη. Πιστεύω ότι είχαμε σε περισσότερο διάστημα του παιχνιδιού ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι είχαμε το πρώτο λόγο. Βέβαια, κάποιες και ευκαιρίες το πρώτο ημίχρονο που έχουμε δημιουργήσει δεν εκμεταλλευτήκαμε. Καραμπάχ, μια έμπειρη ομάδα, η οποία έχει γρήγορους παίκτες μπροστά, μας περίμενε, έπαιξε σε κόντρα επιθέσεις και σε μία από τέτοιες κόντρα επιθέσεις μας βάλανε και γκολ. Δυστυχώς, μετά από το γκολ δεν αντιδράσαμε. Ήμασταν αυτοί που τα έπρεπε να ήμασταν και βέβαια χάθηκε ένα παιχνίδι, χάθηκε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, αλλά είναι μέσα στη ζωή, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς χθες δεν είχαμε καλή μέρα, δεν είχαμε και τύχη και αυτό τώρα είναι πίσω από εμάς. Πρέπει να όσο γίνεται πιο γρήγορα ξεχάσουμε αυτό το μάτς, γιατί το άλλο έρχεται σε δύο μέρες. Όσον αφορά στο Europa League, ξεκίνησε καλά η ομάδα, με δύο πρώτους αγώνες είχε πάρει 4 βαθμούς, τώρα δεν πήρε βαθμούς από την Καραμπάχ και έχει γίνει δύσκολη η ιστορία της πρόκρισης, αλλά έρχεται ένας εκτός έδρας αγώνας σε μια πολύ καλή έδρα και παραδοσιακά ο ΠΑΟΚ κάνει πολύ καλά παιχνίδια όταν πηγαίνει σε δύσκολες έδρες στην Ευρώπη. Πιστεύετε ότι τώρα στον αγώνα με τη Φιωρεντίνα θα μπορούσε να διασκεδάσει εντυπώσεις, να παίξει καλύτερα, να πάρει αποτέλεσμα? Πιστεύω ναι, γιατί όπως είπατε και εσείς, ΠΑΟΚ στα δυνατά παιχνίδια κοντά στις δυνατές ομάδες ιστορικά παίζει καλύτερα. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, κάτι σ' άποψή μου δεν πρέπει να υπάρχουν παιχνίδια μικρά ή μεγάλα και οι ομάδες όποιες είναι δυνατές και όποιες είναι αδύνατες. Αυτό έχουμε καταλάβει ήδη, αυτό έχουμε δει και στα τελευταία δύο παιχνίδια. Μπορεί να παίξουμε μια ομάδα που δεν είναι τόσο γνωστή στην Ευρώπη, αλλά μια ομάδα που έχει καλούς παίκτες, όποια παίζει μαζί τα τελευταία 3-4 χρόνια και μας έκανε αυτή τη ζημιά που μας έχει κάνει στα δύο παιχνίδια. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Σε κάθε παιχνίδι πρέπει να δίνουμε 100% αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι. Όπως και με την Φιωρεντίνα, όπως και με κάποιες άλλες ομάδες όπως μπορεί να έχουν πιο δημόσιο όνομα, έτσι και με τις ομάδες όπως είναι και η Καραμπάχ και η Λίπερετς και όποια άλλη ομάδα είναι. Αν χαλαρώνουμε λίγο, αυτό μας πολύ γρήγορα γυρνάει σαν μπούμεραν και μας αφήνει χωρίς βαθμούς.
Από αυτή τη σεζόν στο Europa League, ποια μαθήματα πιστεύετε ότι έχει πάρει η ομάδα και ποια μαθήματα έχετε πάρει κι εσείς στην πρώτη σας σεζόν σαν προπονητής στο Europa League? Προηγούμενο αυτό που είπα, ότι πρέπει να κάθε παιχνίδι δίνεις 100%, πρέπει κάθε παιχνίδι να είσαι συγκεντρωμένος, γιατί Europa League, στη Europa League όλες οι ομάδες όπως βρίσκονται τυχαία δεν είναι εκεί. Είναι οι ομάδες όπως περισσότερες όπως είναι στη Europa League, είναι οι ομάδες όπως είναι πρωταθλήτριες στις χώρες τους, όπως είναι και η Καραμπάχ. Και οι άλλες ομάδες όπως είναι, όπως δεν έχουν τόσο δημοσιόνομα, είναι οι ομάδες όπως μπορούν να σου κάνουν ζημιά και μπορούν να σε κερδίζουν. Εμείς αυτό έχουμε δει. Βέβαια, έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια, υπάρχουν ακόμα 6 βαθμοί, 3 πίσω ήμασταν από την δεύτερη ομάδα και αυτό που προσπαθώ να περάσω στους παίχτες και πρέπει να περάσω στους ίδιους, ότι μέχρι τελευταία στιγμή που υπάρχουν ελπίδες, εμείς πρέπει να παλέψουμε για την πρόκριση. Και θα μας πείτε λίγο και τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ και για τους οπαδούς του το να πάει καλά η ομάδα στην Ευρώπη. Εδώ και αρκετό καιρό δεν περνάει μετά τη φάση των 32 κτλ. Τι σημασία έχει όμως μια καλή ευρωπαϊκή πορεία? Έχει μεγάλη σημασία. Για όλο το κλαμπ έχει μεγάλη σημασία. Έτσι γίνεσαι γνωστός και στην Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο. Έτσι σε γνωρίζουν και οι ομάδες όπως παίζουν στις καλύτερες χώρες του ποδοσφαίρου. Έτσι αναβαθμίζεις και τους παίχτες και ήδη και η εικόνα της ομάδας και τους μονάδες που έχουμε, το επίπεδο ανεβαίνει. Είναι κάτι που σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται τελευταία χρόνια στις, όπως είπατε και εσείς, στις 32 της Ευρώπης, αλλά δεν περνάει μετά, δεν κάνει αυτό το βήμα παραπάνω. Φέτος έχουμε ευκαιρία, δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα, όπως είπα πριν λίγο, και βέβαια σε αυτά τα τελευταία δύο παιχνίδια θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό το βήμα παραπάνω.